Γεια σας! Σήμερα, σε αυτό εδώ το βίντεο, θα κάνουμε ένα look το οποίο μας το προκάλεσε η Τατιάνα Παυλίδου να το κάνουμε. Η φίλη make-up artist, εντάξει, έχει διαλέξει ένα ισχυρά δυνατό look, μπορώ να πω. Είναι αυτό εδώ. Αυτό είναι από την Νίνα Νίκεβιτς. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να το αναπαράγουμε. Εννοείται ότι δεν έχω τα χρώματά της, οπότε okay. Ωστόσο έχει έντονο cut crease, πρέπει να θα δούμε 2-3 τεχνικές. Ας πάμε πρώτα όμως από τα βασικά. Λοιπόν, βασικό 1, toner, κλασικά. Είναι από Sephora. Το CHL. Βασικό 2, ο ροζ. Είναι από Dior Hydra Life. Βάση. Είναι από Bobbi Brown, η Vitamin Enrich. Σαφώς εν τέλει τα προϊόντα αναμειγνύονται. Αλλά τώρα θα περιμένουμε λίγο μέχρι να απορροφηθεί και η βάση. Να γίνει αυτό, θα βάλουμε λίγο λαδάκι εδώ από Hibi Cosmetics. Είναι το Dry Shimmering Body Oil Winter Glow. Την φωτογραφία αυτή που καλούμε να αναπαράγω το μακιγιάζ της, η κοπέλα έχει αφήσει έντονο φρύδι αλλά με πολλά κενά, ενώ έντονο απαλό φρύδι φυσικό, δεν το έχει στουμπώσει, οπότε κάπου εκεί θα κινηθούμε. Θα βάλουμε το foundation, θα είναι από Dior Forever Glow το 2,5 μη. Θα βάλω και ένα lip balm που το ξέχασα πριν. Λοιπόν, concealer, Estée Lauder Double Wear. Βάζουμε το concealer εδώ. Σιγά σιγά, να μην κάνει γραμμές. Τόσο όσο, στη συνέχεια θα καλύψουμε πυράκια. Αυτό δεν είναι το on spot, είναι λίγο το χυμαδιό concealer. Και καθαρίζουμε και το κάτω. Θα βάλω πρώτα το υδρό ρούζ και μετά θα πάμε για τα φρύδια. Τη Clinique με το ρούς. Στα ψηλά σημεία το έχει. Πάμε τώρα για το φρύδι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω
με ένα μολύβι έτσι λίγο πιο ανοιχτό από το φρύδι μου, για να το ανοίξω λίγο. Έχει αρκετά παχιά φρύδια, είπαμε, οπότε θα κάνω πρώτα τον οδηγό. Να τα γεμίσω τρίχα-τρίχα μέσα. Πάμε το 3D Brow Tones εδώ. Πάω να καθαρίσω λίγο ακόμα. Κάτω από το φρύδι αρχικά θα βάλω αυτήν εδώ τη Shimmer τη σκιά. Αυτήν. Βάζω τώρα για βάση και για να μπορώ μετά να κάνω το cut crease πιο εύκολα από MAC Paint Pot την beige απόχρωση. Λοιπόν, θα πάρω αυτήν εδώ που είναι η Soda Pop. Ωραία, τώρα θα ξανακαθαρίσω με τη βάση όμως. Τώρα θα πάμε να κάνουμε το liner εδώ της φίλης. Θα πάρω από NYX. Θα επιστρέψω ξανά εδώ με λίγο από το ίδιο χρώμα. Θα επανέλθω με αυτή. Αυτήν εδώ, τη Vex. Στο κέντρο θα πάω, πρέπει να βρω μια σατινέ σκιά. Αρκετά ανοιχτόχρωμη. Θα βάλω λοιπόν την Weird Family, αυτήν εδώ.
Πάμε τώρα να κάνουμε το κάτω liner. Είναι αρκετά παχύ. Έβαλα και λίγη από αυτήν εδώ τη σκιά, γιατί μου φαινόταν πολύ, πολύ λευκό. Λοιπόν, πάμε από κάτω. Θα βάλω αυτήν εδώ τη σκιά. Καφέ μου λίγη κάτω. Λίγη περισσότερη λάμψη στην εσωτερική γωνία, οπότε πάμε για μάσκαρα. Τώρα για να ολοκληρώσουμε το look στο πρόσωπο, επειδή είναι αρκετά dewy το look, θα πάμε με λίγη loose πούδρα, ελάχιστη. Κάτω από τα μάτια. Εδώ. Πάμε με το bronzer από τον Ford, την απόχρωση Τέρα. Γιαρούς θα πάρω πάλι από την παλέτα Overlast της NARS. Θα πάω όμως με αυτά εδώ, με αυτές τις δύο τις πιο ανοιχτές αποχρώσεις. Και πάμε τώρα με την παλέτα Glow Face Palette από Dior, Dior Backstage. Να δώσουμε πόνο λίγο στο highlighter. Θα πάμε με αυτά. Λοιπόν, τώρα πάμε για τα χείλη, τα οποία έχουν καφέ περίγραμμα στη φωτογραφία. Θα πάω με Anastasia Beverly Hills, με αυτά τα δύο, το ένα είναι matte και το άλλο είναι gloss.
μαργαρίδες που θα βάλω είναι η φέδρα. Λοιπόν, αυτό ήταν το ολοκληρωμένο look. Δεν ξέρω τι μπορείτε να δείτε συγκριτικά με αυτό που μου πρότεινε η Τατιάνα. Περιμένω να δω τη δημιουργία του δικού της look, του look που επέλεξα εγώ για εκείνη. Θα γίνει ένα βίντεο όλο μαζί, θέλω να πιστεύω. I can feel, I can feel, I can feel, I can feel when I look.
ευχαριστώ που ήσασταν και σε αυτό το βίντεο και θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια σας!